σας καλωσορίσω στην παρέα μας, κύριε Παπαγιώργιο, αυτή τη φορά και ένα βίντεο. Να συνεχίσει ηχητικά. Μας χωρίζει ένα τζάμι στις δύο προηγούμενες κουβέντες και συζητήσεις μας. Τώρα όμως πλέον τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί και επισήμως ανακοινώσατε, θα προσέξω τη λέξη που θα επιλέξω, τη σύμπραξη με το συνδυασμό. Συμπαράταξη. Συμπαράταξη. Ναι. Σύμπραξη ήταν λάθος η λέξη, έτσι. Εντάξει τώρα. Okay. Κοινό έτσι. Ωραία. Συμπαράταξη. Συμπαράταξη. Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεώρησα ότι πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα, να ξεκαθαρίσουμε. Είναι η πρώτη επίσημη συμπαράταξη στους συνδυασμούς, στα ψηφοδέλτια στο Δημόσιο Εκλογικό Περαφέρον. Και η μόνη μέχρι στιγμή. Και η μόνη μέχρι στιγμή. Βεβαίως το παρασκήνιο αρκετά ακούγονται, αρκετά συζητιόνται, αρκετά φημολογούνται για κάποιους που σκέφτονται να τα μαζέψουμε λίγο τα άπλυτα, τα δεδομένα, τα πράγματα. Τα άπλια θα τα μαζέψετε εσείς με τον κύριο Κέρμα στη συνέχεια, αφού τώρα πλέον κατεβαίνετε μαζί. Να κάνουμε ένα κλικ πιο πριν και θα σας πω για τα άπλια. Ναι. Κοιτάξτε, από την αρχή είχαμε μιλήσει για την ως ευχή και ως προσπάθεια και ως στόχο να δημιουργήσουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα νίκης, το οποίο θα προσπαθήσει να διορθώσει τα κακοσκήμενα και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα να ασχοληθεί με τη σωτηρία του τόπου. Μάλιστα. Αυτό σιγά σιγά το βλέπω να γίνεται. Με μεγάλη μου χαρά το βλέπω να πραγματοποιείται. Και μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, δικαίωμά τους, μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι έχουν τη μαγική συνταγή να βγάλουν τον τόπο από τα διάξοδο, πάλι δικαίωμά τους. Μπορεί κάποιοι να αμφισβητούν την ειλικρίνεια τη δικιά μου, της παράταξης κλπ. Ναι. Της παράταξης που λέτε, της δικής σας παράταξης. Ασφαλώς. Είναι... Ασφαλώς. Εμείς από την αρχή λέγαμε ναι. ότι ήμασταν υπέρ αυτής της δημιουργίας αυτού του πλειοψηφικού ρεύματος. Mm-hmm. Κάποιοι δεν συμφώνησαν. Mm-hmm. Κάποιοι θεωρούν ότι λόγω πείρας, αν είναι δυνατό ποτέ, μπορούν να το φέρουν σε πέρας αυτό το τεράστια δύσκολο έργο των ομολογουμένως μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Προσωπικά διαφωνώ. Να σας πάω λίγο πίσω. Και να πω για το πλυντήριο, για τα άπλυτα. Σήμερα έχουμε να βάλουμε την πουγάδα, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να την βάλουμε την πουγάδα. Να σας πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα κληθεί να διορθώσει πάρα πολλά. Και αν στην προσπάθεια αυτή της διόρθωσης ανακαλύψει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν, νομίζω ότι έχει υποχρέωση να ρίξει άπλετο φως, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά αμφιβολία στο εκλογικό σώμα ότι η επόμενη μέρα θα είναι η αδιέστερη. Για εξηγήστε μου λίγο το εξής, επειδή έτυχε να μιλήσουμε και δύο φορές. Δηλαδή δεν μπορούν να υπάρχουν 3.300.000 απευθείας αναθέσεις και να πιούμε την ίσα. Θα τα δούμε όλα. Νομίζω ότι αυτά τα 3.300.000 του κ. Λογοθέτου έχουν αναρτηθεί και στη διάρκεια. Έτσι. Να τα δούμε. Να πάμε λίγο πιο δεν μπορεί να μην συζητήσουμε πράγμα, όμως και για άλλα θέματα που έχουν προκύψει. Ναι. Εγώ δεν μιλάω για χρηματισμούς κλπ. Εγώ μιλάω γενικότερα. Έχω όλη την καλή ιδέα της αναδοχής σε αυτά. Έλα. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Ναι, ναι. Μέχρι και χθες το μεσημέρι, Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη, για να ξέρει ο κόσμος που μας βλέπει ίσως κάποια δεδομένη στιγμή διαφορετική από αυτή που καταγράφουμε αυτές τις κουβέντες. Ήσασταν μία παράταξη Α και ο κύριος Γιώργης είχε μία παράταξη Β. Ή αν θέλετε, ο κύριος Γιώργης μία παράταξη Α και εσείς μία παράταξη Β. Με διαφορετικές απόψεις. Τώρα κάνουμε τον ΑΒ Βασιλόπουλο, όπως θα λέτε. Θα κάνετε εκεί το σταθμό που βρέθηκε ακόμα. Λοιπόν, θα το κάνουμε μέσα στην πόλη. Θα το κάνετε μέσα στην πόλη. Όπως προβλέπουν οι δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μήπως είναι καιρό. Υπάρχει καταληκτικός σταθμός στην Οδό Αιγαίου, ναι, ναι. Όπως πολύ καλά έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν βρίσκω κανένα λόγο για να μην το κάνουμε. Από εκεί και πέρα. Μήπως είναι καλή όμως δεδομένη στιγμή να συνεργαστείτε και με τον κύριο Παύλο, ο οποίος ήδη έχει συμφωνήσει ότι θα πρέπει να γίνει ο σταθμός του Πρόεδρου. Ο κύριος Παύλο έχει συμφωνήσει. Στην Οδό Αιγαίου. Εμείς δεν συμφωνούμε.
με τις συμφωνίες του κυρίου Παύλου. Αυτές τις συμφωνίες που κάνει ο κύριος Παύλου, τις ξέρει ο κύριος Παύλου, αυτές τις συμφωνίες που κάνουμε εμείς, τις ξέρει ο κυρίαρχος του τρακιώτικος λαός. Μάλιστα. Υπάρχει μια μεγάλη έχουμε διαφορά. Έχουμε μπερδέψει τον κόσμο τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί αλλάζουμε σελίδα και πάμε σε άλλη σελίδα. Τι εννοείται ότι ο κύριος Παύλου. Όχι κύριε Αντωνίου, ακούστε. Υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις οποίες πρέπει να εκτελέσουμε. Ναι. Όποιος έχει άλλη άποψη ή συνδιαλέγεται με άλλους για να αλλάξει αυτή την άποψη, τροποποιήσει αυτή την άποψη, με συγχωρείτε, αλλά είμαστε απέναντι. Μάλιστα. Αυτό για ποιο κομμάτι το λέτε συγκεκριμένα, γιατί έχασα λίγο την μπάλα. Υπάρχει μια σκέψη, από ό,τι έχω καταλάβει, του κυρίου Παύλου να γίνει, γιατί έτσι όπως το είπε και στην εκπομπή σας, να γίνει ο σταθμός διάμεσα στο Βασιλόπουλο για κάποιο λίγο χρονικό διάστημα κλπ. Όχι, νομίζω είπε ακριβώς το αντίθετο. Είπε ότι καλό είναι να γίνει ο σταθμός στην Αιγαίο και μετά πλέον να κάνουμε στο Βασιλόπουλο. Γιατί και να το κάνουμε στο Βασιλόπουλο, θα χάσουμε τη γιατί να το κάνουμε στο Βασιλόπουλο. Γιατί να το κάνουμε στο Βασιλόπουλο. Γιατί. Για να εκτρέψουμε την κουβέντα σε κάτι που περιέχει, ας πούμε, πώς να το πω, την κουβέντα στα κρυφά. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο παρασκήνιο στην όλη διαδικασία. Εσείς τι λέτε. Μάλιστα. Και ο ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θα μας ακούσει αύριο, τι λέει. Υπάρχει μια απόφαση. Γιατί δεν λύνουμε πρώτα την άποψη. Δεν εκτελούμε τις δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά, αν μας περισσέψουν και χρήματα, έχουμε και τον χρόνο, την πολυτέλεια, όλα αυτά, τους καλούς ιονούς, κάνουμε και κάποιο. Εγώ να κάνουμε και κανένα κόμμα, άμα μπορούμε. Κόμμα να κάνουμε. Ξέρω εγώ, κάνουμε καμιά επέκταση στο σκήνο, ας πούμε. Γιατί μην το κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε σοβαρά όμως, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν πετάμε το τυρί, ναι, περιμένοντας κάποιοι να πάνε να το φάνε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λιγάκι λίγο σε αυτή τη συνεργασία στο Α και στο Β, στο Β και στο Α με τον κύριο Κιόνη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να πιάσουμε, αν θέλετε, και τα επιμέρους. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Κιόνη, ο πρώην δήμαρχος του Τρακίου Περαχώρα, στον τόπο ήταν δήμος. Τελειώνει η εκλογική διαδικασία το 2010. Ο λαός του διευρυμένου τότε Δήμου δεν τον επέλεξε για να συνεχίσει ένα έργο που είχε ξεκινήσει για τις χύψη απόψεις τους που διαφωνούσαν. Πάμε στην εκλογική διαδικασία του 2014, κατεβαίνετε, ανακοινώνετε την υποψηφιότητά σας, έχετε ένα μεγάλο πρόγραμμα, έχετε θέσεις και απόψεις εσείς προσωπικά σας, συνδυασμός, πολλοί συνδυασμός, για όλα τα δρόμενα, για την καθημερινότητα, για μεγάλα προβλήματα που αφορούν τον διευρυμένο μας Δήμο. Κάνετε μια συζήτηση και πλέον είναι επίσημη, θέλετε, η συνεργασία, να το πούμε, συνεργασία με τον κύριο Γιώργη. Τι θα πείτε αυτό που είναι. Ταυτίζουμε εκεί το πρόγραμμα ή δεν το ταυτίζουμε το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, καταρχάς, να είμαστε ειλικρινείς, προσωπικά μίλησα με όλους. Μίλησα με όλους συνεπείς στην αρχική μας θέση. Μιλήσατε με όλους. Βεβαίως. Και πού διαφωνήσατε. Με όλους εκτός από τον κύριο Κέρδο. Θα σας πω. Σας ορίζω όλα, τα πω όλα. Όχι, καθόλου. Μάλιστα, γιατί είναι μια ευχάριστη κουβέντα για μένα. Ακούστε. Μίλησα με όλους στη σκέψη ότι πρέπει να γίνει αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα για να βγάλουμε τον τόπο από τα διέξοδα. Σας μιλώ ειλικρινά ότι δεν βρήκα την ανταπόκριση που περίμενα. Δεν βρήκα ούτε την ανταπόκριση ως προς την αναγνώριση του προβλήματος, ούτε ως προς τη λύση του προβλήματος. Με τον κύριο Λογοθέτη, γιατί δεν συνεργαστήκατε. Θα σας πω. Είναι ο ενεργός δήμαρχος. Για να είμαι ειλικρινής, με τον κύριο Λογοθέτη δεν μίλησα. Εντάξει, έχω μιλήσει προσωπικά, αλλά δεν μίλησα για αυτό το θέμα. Μίλησα όμως με τον κύριο Γλυκοφλίδη, με τον οποίο, ο οποίος μάλιστα μου ανέπτυξε τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν και το ουσιαστικό έναυσμα για περαιτέρω συνομιλίες κλπ. Ο κύριος Γλυκοφλίδης έκανε κάτι ακόμα πιο πέρα από το να μας πατήσει το κουδούνι του συναγερμού. Γιατί μας είπε την πλήρη εικόνα, μας έδωσε την πλήρη εικόνα των οικονομικών του Δήμου, έτσι, της κατάστασης. Και δεν σας κρύβω ότι ήμασταν οι μόνοι που μιλούσαμε και θα ξεκολουθήσω να μιλάω για τα τεράστια αυτά προβλήματα. Και μου κάνει πραγματικά άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι κανένας άλλος συνδυασμός δεν έχει μιλήσει για το πρόβλημα. Σας λέω ότι 11 Ιουνίου υπάρχει θέμα. Εγώ το λέω εδώ και από την αρχή, δηλαδή, από το Φεβρουάριο. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει
πρόβλημα. 11 Ιουνίου συζητείται η αίτηση στόχευσης του Δέλτα Φέψιλον. Υπάρχει θέμα. Κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι θα κάνουμε στις 11 Ιουνίου. Και το λέω γιατί έχει σημασία. Αυτά δεν γίνονται τελευταία στιγμή. Έτσι. Και φανταστείτε τώρα ότι θα υπάρχει 25 Μαΐου η δεύτερη Κυριακή και θα υπάρχουν προβλήματα. Να απαντήσω για τα υπόλοιπα. Μίλησα λοιπόν με όλους και δεν σας κρύβω ότι αυτός που από την αρχή εξεδήλωσε με παρησία και σαφήνεια ότι ναι, και εγώ θα ήθελα να δημιουργηθεί αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα για να βγάλουμε τον τόπο από τα έξω, ήταν μόνο ο κύριος Γιώνης σε συγκεκριμένη δήλωσή του και μάλιστα γραπτή. Αυτό για μένα, εδώ και πάρα πολύ, μπορεί να είναι και ένας μήνας, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Και δεν σας κρύβω ότι ναι, υπήρξε μια γρήγορη, εύκολη, αλλά ουσιοδέστατη ταύτιση σε πολλά πράγματα. Και από εκεί και πέρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, όλος ο συνδυασμός, όλη η παράταξη Ενωμένοι Δημότες, αποφασίσαμε να συμπαραταχθούμε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα για να το καταλάβουμε αυτό λιγάκι. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν οι παντρεμένες. Οι παντρεμένες είναι δύο σαρδέλες, αν δεν το θυμάσαι το φαγητό, τις καθαρίζουν, τις κολλάνε και τις τηγανίζουν μαζί και γίνεται ένα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο φαγητό, μία παντρεμένη δηλαδή κατάσταση. Συμφωνώ προς το έγκριστο, διαφωνώ προς το τηγάνισμα. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θα σας τηγανίσουμε σε καμία περίπτωση. Θα σας ψηφίσει ο λαός του Δήμου. Κατά πάσα πιθανότητα να τους πείσετε γι' αυτό. Τέλος πάντων, θα σας τηγανίσει. Αλλά για πετε μου, έχουμε αυτό το πάντρεμα, το κόλμα. Γι' αυτό σας είπα για το συγκεκριμένο φαγητό. Και μάλιστα να σας πω και κάτι. Είναι η πρώτη φορά που ισότιμη αφορά τουλάχιστον. Ανοίξετε την όρεξη. Εντάξει, το βλέπω κάτι θα πάνε να φάνε σε ψαράδιλο τώρα, αλλά ακούστε, ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι σχετικό στο Μητράκι, όπου γίνεται ένα ψηφοδέλτιο που είναι η παρέμβαση πολιτών και του Ενωμένου Δημότε και που πάμε μαζί να καταφέρουμε να βγάλουμε τον τόπο από τα διέξοδα. Προσωπικά, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, το έκανα και σε μια γραπτή μου δήλωση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τόσο μένος εναντίον αυτής της προσπάθειας. Και εγώ προσωπικά. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι. Φοβούνται κάποιοι. Προφανώς. Εγώ λέω ότι είμαστε δύο άνθρωποι που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Νομίζω ότι ξεκινάμε με καλούς ιονούς. Έχουμε τις πόρτες ανοιχτές να έρθουν κι άλλοι. Πιστεύω ότι θα έρθουν κι άλλοι. Υπάρχουν αστήρευτες δυνάμεις ανανέωσης και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά. Δεν έχει νόημα να σας ονομάσω αυτούς που θα ήθελα να ήταν κοντά μας. Ποιοι θα είναι κοντά σας, για πέστε μου ειδικά. Δεν έχει σημασία, κύριε Αντωνίου, θα το κάνουν μόνοι τους, δεν θα το πω εγώ. Αλλά σας λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θα ήμουν ευτυχής να ήμασταν μόνοι. Στο ίδιο την ίδια τραπεζαρία και να πολεμούσαμε για το. Και εσείς και ο κύριος Γιώνης. Και εσείς έχετε μυστικοπάθεια. Δεν λέτε ονόματα συνεργατών που θα είναι στο ψηφοδέλτιό σας. Υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο αρχίζει να δημιουργείται, κύριε Αντωνίου. Και αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα θέλω προσωπικά να το δω ακόμα και με. Δηλαδή θέλω να το δω να λειτουργεί και να προσφέρει. Αυτό που είναι αντιφατικό και οξύμορο είναι το γεγονός ότι κάτι το κατηγόρησαν πριν το δουν. Δηλαδή, είναι σαν να είναι κάποιος αρνητικά διακείμενος για κάτι το οποίο ούτε γνωρίζει, ούτε μπορεί να, ούτε καν υποψιάζεται. Και βεβαίως, φυσικά, δεν ξέρει και το αποτέλεσμα. Θα έλεγα λοιπόν, με ειλικρίνεια, ότι μου κάνει εντύπωση για το εύρος των αρνητικών τοποθετήσεων τη στιγμή που ουσιαστικά δεν έχει καθοριστεί τι θα κάνουμε, τι θα είναι μάλλον το. Ασφαλώς. Αυτό που μένει είναι, νομίζω και που είναι σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μας πούνε και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν για τον τόπο. Γιατί πέρα από αρνητική κριτική στο Παπαγιώργο, θα πρέπει κάποια στιγμή να μας πούνε τι θα κάνουν συγκεκριμένα. Όπως εμείς λέμε θα κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο, θα πρέπει να μας πούνε και αυτοί τι θα κάνουν. Ένας συνδυασμός το σκέφτεται. Θα το πει σε λίγο καιρό. Ένας άλλος συνδυασμός
Δεν το λέει ακόμα. Κάποιοι να αποκαλύπτουν για να μην κλέψουν ένα τον άλλον, ίσως. Έτσι, ίσως το έχουν έτοιμο με το πρόγραμμά του, δεν το αποκαλύπτουν για να μην υπάρξει. Εγώ, κύριε Αντωνίου, θα είμαι ευτυχής, επειδή από την αρχή, όπως ξέρετε, και για τα τουριστική πολιτική έδωσα και χαρτί και γράφω στη θέση μας, και για το παραλιακό μέτωπο μίλησα. Και για τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα για το οποίο δεν έχουμε πει, δεν έχουμε καταθέσει απόψη μας. Φανταστείτε, κύριε Αντωνίου, ότι είναι λυπηρό να βλέπεις έμπειρους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί χρόνια, να αντιπαρατίθεται, ας πούμε, για την ΕΙΔΑΠ. Είχατε θέσει απάντηση στιγμή... από τον κύριο Παύλου γι' αυτό. Όχι, δεν είπα απάντηση. Δεν ήταν απάντηση αυτό. Αυτό ήταν να σας πω. Τι ήτανε... παρακολουθήσατε χθες τη συζήτηση για τον κύριο Παύλου. Με ανάγκασαν να την παρακολουθήσω. Και... Σας ανάγκασα, λέω. Βεβαίως, με ανάγκασα. Φοβάστε να τον ακούσετε. Δεν το είπατε. Είναι λυπηρό, κύριε Αντωνίου. Όχι, φοβάστε με την έννοια, φοβάστε, απλά καταλαβαίνετε. Είναι λυπηρό, κύριε Αντωνίου. Έμπειροι αυτοδιοικητικοί, όπως ο κύριος Παύλου, να τη στιγμή που δεν γνωρίζουν τα πράγματα, να. Πώς να το πω, να αντιπαρατίθεται σε κάτι με αποτέλεσμα να εκτίθεται οι ίδιοι. Παράδειγμα, λέει ο κύριος Παύλου. Δεν μπορεί να γίνει η ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορεί να έρθει ο εξοδότης. Είπαμε ότι η ΕΙΔΑΠ μπορεί να έρθει στους Αγίους Οδόρους εφόσον έρθει στην Κινέτα. Εφόσον γίνει η επέκταση στην Κινέτα, όπως έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος, ο κ. Μαρινάκης. Τον Μεγαρέων, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Και με συγκεκριμένο πρόγραμμα, στρατηγική κλπ. Το δικαιολόγησε, συγγνώμη, στην διακόπτω, απλά γιατί ίσως κάποιοι δεν παρακολουθούσαν. Χθες το δικαιολόγησε ότι δεν υπάρχει υποδομή μέσα στα τούνελς, δεν έχει. Και ξέρει πιο καλά από τον κύριο Μαρινάκη. Ξέρει και για τους άλλους Δήμους ο κύριος Παύλου. Δεν ξέρει μόνο για το δικό μας, ξέρει και για τους δίπλα. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα άποψη. Θα ήθελα να το σκεφτεί αυτός που θα ακούσει τη σημερινή συνέντευξη. Ότι εμείς έχουμε τέτοια τεχνογνωσία που ξέρουμε και για τους άλλους Δήμους. Δηλαδή, ο κύριος Παύλου ακυρώνει την προοπτική και την. Το σχέδιο του κυρίου Μαρινάκη. Δεν ξέρω σας πώς σας φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Προσέξτε τώρα, επειδή δεν είναι εδώ ο κύριος Παύλου, να τον δικαιολογήσω με την έννοια του. Κύριε Κατωνίου, εχθές είπε ο άνθρωπος ότι. Κάνει μια συζήτηση με τον παλιότερο δήμαρχο των Κορινθίων, πριν τον κύριο Πνευματικό. Έχει κάποια σχέση, κύριε Κατωνίου, γιατί μου το λέτε αυτό. Ότι πήγε να δοκιμάσει αυτό το άκουσα και το μοντέλο και το άκουσα. Και πώς να πω, στεναχωρήθηκα. Διότι εντάξει τώρα. Συζητάμε το 2014. Εντάξει. Το 2014 ο κύριος Μαρινάκης έχει πει ότι θα έρθει η ΕΙΔΑΠ στους Αγίους Οδόρους. Με συγχωρείτε, στην Κινέτα, συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα εμείς θα το φέρουμε στους Αγίους Οδόρους. Είναι μια σκέψη που κάναμε και ένα σχέδιο που έχουμε καταθέσει. Δεν ξέρω αν θα εγκριθεί τελικά από την συμπαράταξη. Μάλιστα. Μπορεί να μην εγκριθεί. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινό με τον κύριο Γιώργη. Αυτό θα συμφωνήσω. Μπορεί να κρυβεί, να έχει άλλη άποψη, η πλειοψηφία θα αποφασίσει, θα κάνει. Εγώ δεν το πω. Σαν ιδέα, είναι η μόνη που λύνει το πρόβλημα. Αυτό καμία αμφιβολία. Χωρίς να διαταράσει τα υδάτινα από θέματα του Λουτρακίου. Και χωρίς και ταυτόχρονα δίνοντας την δυνατότητα να ανασάνει ο υδροφόρος ρήτρος των Αγίων Θεοδόρων. Κάποιοι θα πούν ότι αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει. Εγώ δεν θα κάνω τον έξω. Εγώ, κύριε Αντωνίου, θα ακούσω, θα κάνω αυτό που κάθε λογικός άνθρωπος θα έπρατε. Δηλαδή, θα περιμένω τον κύριο Μαρινάκη να μου φέρει στην Κινέτα και όπως έχουμε υποσχεθεί από εκεί και πέρα, σε εύλογο χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον 9 μήνες και αφού συμφωνηθεί από τη συμπαράταξη και εφόσον επικροτηθεί από το συνδυασμό, θα το προχωρήσουμε να έρθει στους Αγίους Οδόρους. Τώρα, τι νόημα έχει, κύριε Αντωνίου, πριν έρθει στην Κινέτα, να εκφράσουμε τη γνώμη μας ενάντια στην εκπεφρασμένη βούληση του κυρίου Μαρινάκη να φέρει τον νερό στην Κινέτα. Ήθελα να ξέρω, ο κύριος Παύλου είναι με τον αντίπαλο, συμπαραπτάσσεται με τον αντίπαλο του κυρίου Μαρινάκη. Ο αντίπαλο του κυρίου Μαρινάκη, το έχετε εκτεθεί εκεί στα Μέγαρα. Ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ δεν ανακατεύτηκα στα Μέγαρα. Θεωρώ ότι όμως και επειδή ξέρω ότι κατοικοδρεύονται στου Αγίου Θεοδόρου εσείς. Κάτι ξέρουμε παραπάνω για το συγκεκριμένο. Είναι θέμα όμως για κάποιους για το νερό. Κάποιοι καλοί φίλοι που έχουν πει ότι στη κρίση στο σπίτι του που ανήκουν στου Αγίου Θεοδόρου δεν έχουν νερό να μπορούσαν να πούνε, να βρουν την κατσαρόλα του. Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Εσείς κάνετε μια πρόταση.
Εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Εγώ κάνω το κύριο Πάρο. Ναι, ναι. Λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Να κάνω τον κύριο Γκιόντι καλύτερα. Δεν το κάνω. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Και πάλι ο ακροατής σας θα ρωτήσει, ωραία, και τι άλλο θα κάνετε. Μάλιστα. Η απάντηση του στυλ γενικότητες, του στυλ αναγνωρίζω το πρόβλημα αλλά δεν προτείνω λύση. Η απάντηση του στυλ βλέποντας και κάνοντας, με συγχωρείτε και πάλι, αλλά δεν συνιστά ούτε εμπειρία, ούτε γνώση και παραπέμπει στις λογικές του χθες, όπου κάποιος έλεγε αυτά που έλεγε ίσα-ίσα για την λεγόμενη ψηφοθυρία. Μάλιστα. Για να θυμηθούμε κάτι ακόμα χθες που είπε σήμερα ο Παύλο όμως. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά για να κλείσουμε αυτό το κομματάκι. Και ξέρετε και κάτι άλλο, κύριε Αντωνίου. Ναι, ναι, έτσι με το φαίνει που βέβαια. Ωραία, βέβαια. Γιατί μου αρέσει έτσι να ακουμπάω σε εσάς. Mm-hmm. Ακούστε, κύριε Αντωνίου. Το 2014 ο ένας χρειάζεται με παρησία να υθετήσει την άποψη του άλλου. Mm-hmm. Εγώ σας λέω για το καζίνο για παράδειγμα. Εγώ βγήκα από την αρχή και είπα ότι είμαι υπέρ της μετατροπής της κοινοπραξίας σε ΑΕ. Mm-hmm. Και το είπα με συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Και είπα και 6 σημεία για τα οποία προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσουν τις κόκκινες γραμμές. Mm-hmm. Δεν είναι ντροπή, αλλά κάποιοι σιγά σιγά έρχονται και αυτοί στη δικιά μας θέση. Mm-hmm. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να βλέπεις τη μετατροπή του πολιτικού λόγου από εντελώς 100% απέναντι στη μετατροπή με ελαφρά πηδηματάκια να γίνεται ναι, αλλά ναι, εκείνο το ναι, αλλά. Εγώ πιστεύω, κύριε Αντωνίου, ότι το 2014 οι λογικές του χθες, αυτές που γαλόχισαν πάρα πολλούς, που έχουν μια εμπειρία και έχουν δυστυχώς μεταλαμβαδεύσει αυτή την κακώς εννοούμενη αντιπαράθεση σε αρκετούς. Αυτή η κακώς εννοούμενη πολιτική αντιπαράθεση δεν προσφέρει έργο στον τόπο σήμερα. Σήμερα πρέπει να συμπαραταχθούμε, κύριε. Και για μένα, σήμερα, πρέπει να ισχύει αυτό που ισχύει στο πολιτικό σύστημα, όπου οι διαφορές είναι περισσότερες μέσα στις παρατάξεις από ανάμεσα στις παρατάξεις. Και αυτό δίνει ένα πολιτικό πλεονέκτημα στο διάλογο, κύριε Τόπιο, και στο αποτέλεσμα του διαλόγου. Είπε ο κύριος Γιώνης και μ' άρεσε πάρα πολύ, και είναι αλήθεια, ότι δεν συμφωνούσαμε σε όλα. Όμως, καταφέραμε σε πολλά τις κουβέντες μας να δημιουργήσουμε ένα κοινό λόγο πολιτικό. Και θα το δείτε αυτό το κοινό, το νέο πολιτικό λόγο, αυτό το κοινό πολιτικό λόγο, θα το δείτε. Και θα δείτε ότι ναι, σε μια τεράστια γκάμα ζητημάτων έχουμε μια άποψη που μπορεί να περπατήσει. Και μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, ούτε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Μάλιστα. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε, κύριε Αντωνίου, με σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα, με διάβγεια και με, πώς να πω, με τα αυτιά ανοιχτά να ακούμε τον κόσμο. Τι ήταν αυτό, κύριε Παγιωργή, που έμεινε άλυτο? Γιατί σίγουρα τα βάλατε όλα κάτω, τα μετρήσατε, συμφωνήσατε, θα συνεργαστείτε, αλλά κάτι έμεινε άλυτο. Τι έμεινε άλυτο? Πού δεν τα βρήκατε? Τον κύριο Γιώνη μιλάει. Τον κύριο Γιώνη, ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν έχουμε βρει. Υπάρχει ταύτιση απόψεων σε όλα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν όπως σε κάθε οικογένεια, υπάρχουν διαφωνίες, να το πω, οπτικές πλευρές που δεν ταιριάζουν. Που δεν συνταυτίζονται. Αλλά υπάρχει η κοινή θέληση να συμπαραταχθούμε και να παράξουμε ένα πολιτικό αποτέλεσμα καλό για τον τόπο. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε εκ προημίου παραχωρήσει, διαγράψει το εγώ και έχουμε προτάξει το εμείς, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους
που θα, ας πούμε, θα είναι καλύτερα για το, ας πούμε, για το θέμα της ΕΙΔΑΠ. Αφού με πάτε εκεί να σας πω και κάτι άλλο, ναι. Γιατί θεωρούσα ότι το κλείσαμε και δεν σας το είπα. Ήταν, ναι, κάτι, δεν, ήταν κάτι που το ανέφερε, ναι, ο κ. Παύλου, ότι καμία εταιρεία της εμβέλειας της ΕΙΔΑΠ δεν θα έρθει για να βάλει 5, 6, 7, 8 χιλιάδες μητρητές στους αγίους περιβόλους. Είναι πολύ μικρό το αποτέλεσμα το οικονομικό, λέει, που θα εισπράττει η εταιρεία σε σχέση με την επένδυση που θα πρέπει να κάνει για να έρθει. Ο κ. Παύλου είναι μέσα και δήμαρχος Μεγαραίων, είναι και εκπρόσωπος της ΕΙΔΑΠ, επί των συμφερόντων της ΕΙΔΑΠ. Δεν ξέρω τι άλλο να ακούσετε, κύριε Δανείο. Ναι. Επειδή είχα την τύχη να μιλήσω με την ΕΙΔΑΠ, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Και δεν θα είναι από το χιλιάδες, να είστε σίγουροι. Θα είναι περισσότερο. Επειδή προστατεύει τα συμφέροντα της ΕΙΔΑΠ με τέτοια ζέση, μην ανησυχείτε. Θα είναι περισσότερα οι υπερτηρητές. Μάλιστα. Να είστε σίγουροι. Ωραία. Λοιπόν, και είμαι και ο μόνος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα, κατά την άποψή μου. Αν έχει κάποιο άλλο, περιμένουμε να τα ακούσουμε. Κάνετε μία συνεχή αναφορά στον κύριο... Άλλος βαπόριν με νερό από κάπου αλλού δεν πρόκειται να έρθει. Θα τρυπήσουμε. Θα τρυπήσουμε και θα πούμε νερό στους αγίους τώρα. Μπορεί να δούμε και πετρέλαιο, γιατί... Θα μας την κρυφτεί η φανταστική. Πολύ κυταρίκηδα και βεβάθος. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Λοιπόν, το φοβάστε να τρυπήσουμε. Μήπως βρούμε και πετρέλαιο, το φοβάστε. Κύριε Δονή, για το νερό, Ελένα. Υπάρχει το ιγμέ. Ποιος είναι αυτός που θα προτάξει άποψη που υπερβαίνει τη γνώση του ιγμέ. Α, μήπως είναι και γεωλόγος. Μάλιστα. Ο κύριος Παύλου, βέβαια. Ξέρω εγώ, όποιος θα συνεργαστεί ο κύριος Παύλου. Δεν ξέρω. Για πέστε. Να το πάρω μακριά αυτό. Πέστε, σας προκαλέσει. Λέω, θα συνεργαστείτε με τον κύριο Σταύμου. Γιατί μου λέτε συνέχεια για τον κύριο Παύλου. Απέναντι στον κύριο Παύλου. Ποιος θα συνεργαστεί. Εσείς, λέω, με τον κύριο Γιώμη. Εσείς με τον κύριο Γιώμη. Τώρα πλέον είστε υπαμένα, είστε αποθρεμένες. Ώστε μην μπερδεύουμε κάτι. Όχι, γιατί δεν αναφέρεστε καθόλου σε αυτό. Με τον κύριο Στάμπ. Ο κύριο Στάμπ δεν θα ρωτήσατε. Δεν σα πω. Ακούστε. Μην μπερδεύουμε κάτι, κύριε Γιώμη. Πολιτική αντιπαράθεση κάνουμε, χωρίς να έχουμε καμία προσωπική αιχμή για κανένα. Βεβαίως. Φίλοι μας όλοι. Βεβαίως. Και μιλάμε και... Έτσι. Μου το πάτε... Μισό λεπτό. Ναι. Όλα, κύριε Γιώμη, όλα. Ναι. Ακούστε. Υπάρχουν πολλά που μας ενώνουν. Με τον κύριο Στάμου. Βεβαίως. Τον κύριο Στάμου σας ρώτησα. Α, είναι η Αγία Θεόδωρη. Κοινό τόπο καταγωγή, όχι. Λίγο είναι. Σε καμία περίπτωση. Λίγο είναι. Εκτιμώ σε κάτι άλλο που δεν το. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και αυτά που μας χωρίζουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε. Και το ίδιο είναι όλους. Για να μην βάζουμε τύχη. Σας είπα. Οι διαφορές είναι πολύ μικρότερες ανάμεσα από τις παρατάξεις και πολύ μεγαλύτερες μέσα στις παρατάξεις. Λοιπόν, μην σας δίνω την εντύπωση και δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν έχω κάτι με τον απλό ψηφοφόρο του κυρίου Στάμου που επέλεξε τον κύριο Στάμου. Εις Θεού δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Επιλογή είναι και δημοκρατία έχουμε και για όνομα του Θεού. Λέω ότι σε κάποια πράγματα έχουμε διαφορετική εντύπωση, διαφορετική αντίληψη. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό, έτσι. Είναι κακό. Όχι, βέβαια. Δεν βλέπω κάτι. Αλλά επειδή μου αναφέρεται στα και τον τιμώ, και τον τιμώ, και νομίζω πολιτικά μπορεί να έχουμε, να μην συμπλέουμε, ας πούμε, σε πολλά. Ποιος μπορεί να μην εξάρει όμως τη συνέπεια κάποιων στελεχών του κυρίου Στάμου, για παράδειγμα, οι οποίοι τον ακολούθησαν. Δηλαδή, μπορεί να κανείς να μην εξάρει αυτή τη συνέπεια, την ιδεολογική, την. Ή ξέρω εγώ, δηλαδή πραγματικά δεν είναι, πρέπει όλα να τα βάλουμε σε ένα κουτί, έτσι να τα ανακατώσουμε και να... Στην μία περίπτωση. Εγώ πραγματικά λέω ότι μπράβο τους, μπράβο τους που καταβάλλουν στον πολιτικό στίβο που... Μπράβο τους για την ιδεολογική του συνέπεια. Μάλιστα. Δεν είναι λίγο πράγμα, κύριε Ζωνίου, και έχει και προσωπικό κόστος αυτό και πολιτικό κόστος. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που, επειδή και εγώ το έχω βιώσει αυτό, οφείλω να το εξάγω. Μάλιστα. Οπότε θεωρείτε ότι αντίπαλός σας, πιο σημαντικός πλέον μετά την ένωση αυτή με τον κύριο Γιώργο, είναι ο κύριος Παύλου, λιγότερο ο κύριος Λογοθέτης, λιγότερο ο κύριος Στάμου. Κάντε λάθος. Εάν δεν έκανε αυτή την τοποθέτηση ο κύριος Παύλου εχθές, δεν θα ασχολούνται καθόλου.
Αλλά επειδή, εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα να παρασύρουμε το εκλογικό σώμα καθαρά έτσι για να πούμε μια κουβέντα. Ξέρετε, πολιτικά προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς. Όχι ότι δεν κάναμε λάθη. Και εγώ προσωπικά. Όχι ότι δεν κάναμε λάθη. Όμως προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς και να έχουμε ένα πολιτικό πρόσταγμα, κύριε Αντωνίου. Το πλειοψηφικό ρεύμα, οι ευρύτατες συνενέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν για να βγάλουμε τον τόπο από τα διέξοδο, δεν είναι ένα λεκτικό δημιούργημα ίσα-ίσα για τις εκλογές. Είναι ανάγκη για μένα. Και το έχω πει, το έχω γράψει, το έχω υποστηρίξει πολλές φορές. Και όσο το κατάλαβα, το κατάλαβα. Εντάξει, κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι έχουν άλλη άποψη. Δικαίωμά τους, δεν είναι. Τι να κάνω. Βεβαίως. Αλλά όμως είναι σημαντικό για μένα, κύριε Αντωνίου. Είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά που λέμε δεν τα λέμε για να τα πούμε. Τα εννοούμε. Εγώ το εννοώ. Όταν είπα κάποτε ότι εγώ κάνω πίσω προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το ρεύμα, κάποιοι δεν το κατάλαβαν. Ή κοίταξαν το δέντρο και όχι το δάσος. Κοίταξαν το ανούσιο και όχι το ουσιώδες αυτό που είπα. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν λέω όχι. Πανάπω. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Πέστε μου. Για να πάμε λίγο και στο πιο ενδιαφέρον και κάπως έτσι να κλείσει η κουβέντα μας. Και αν πετύχω, κύριε Αντωνίου, επιτρέψτε μου τον πρώτο ειδικό. Αν πετύχω να καταλάβουν οι περισσότεροι ότι η στροφή, ότι πρέπει να γίνει επιτέλους μια στροφή στην επιχειρηματικότητα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, με συγκεκριμένους τρόπους, τότε πιστεύω ότι έχω πετύχει, κύριε Αντωνίου. Μάλιστα. Μπορούμε βέβαια να παραπέμψουμε τους θεατές μας, ακροατές μας, σε συζητήσεις που έχουν κάνει ραδιοφωνικά για τις θέσεις και τις απόψεις, έτσι. Πολλές φορές. Επειδή σήμερα αναφερόμαστε σε κάποια μέρους, έτσι, ναι, όσον αφορά τις δημοκρατήσεις, θέλω λίγο να γίνει κατανοητό όταν θα πάμε στο εκλογικό τμήμα στις 18 Μαΐου να ψηφίσουμε, θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο με υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Γιόνι, και από κάτω θα είναι οι πλέον οι δημοτικοί σας σύμβουλοι ενωμένοι, πώς θα, εσείς θα έχετε, εσείς θα έχετε τη θέση ενός δημοτικού συμβουλίου. Ασφαλώς. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε όλη τη δημοκρατικότητα που επικρατεί στην διαδικασία, έτσι. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το κομμάτι αυτής της ενοποίησης. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη. Είναι μια σύμπραξη. Σύμπραξη. Είναι, αν θέλετε, η πρώτη σελίδα της δημιουργίας αυτού του πλειοψηφικού ρεύματος για τη σωτηρία του τόπου. Και μπορεί να ακούγεται, ξέρω εγώ, περίεργο το γεγονός, αλλά δεν σας κρύβω, κύριε Αντωνίου, ότι και τούτη εδώ την ώρα που μιλάμε, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται το τι λέμε και συμπαρατάσσονται μαζί μας. Και θα το δείτε. Θα το δείτε. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης. Είναι θέμα πολιτικής. Είναι θέμα ουσίας. Είναι θέμα σκέψης και θέμα αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Όλοι μαζί μπορούμε. Ένας μόνος του είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο το έργο σας, θα πρέπει ουσιαστικά να τραβήξετε ένα χ σε ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Αντωνίου. Να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί να χάσω χρόνο αναλύοντας το χθες, μου λέτε. Τι νόημα έχει. Είναι λάθος ίσως. Εγώ θέλω να μεταφέρω την αντιπαράθεση στο αύριο. Και μέχρι στιγμής το έχω αποτύχει σε αυτό. Δεν τα έχω καταφέρει, κύριε Αντωνίου. Ίσως δεν βοηθούν και τα ΜΜΕ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ελάχιστα γνωρίζετε από τα προγράμματα των άλλων συνδυασμών. Κι όμως, η κοινή γνώμη έχει περίπου διαμορφωθεί. Έχει διαμορφώσει άποψη. Αυτό είναι λυπηρό και επικίνδυνο. Δηλαδή, θα ήθελα το πεδίο της αντιπαράθεσης να μην είναι τι έκανε, ξέρω εγώ, τι έγινε το 2005,
αν και ορισμένα από τα αποτελέσματα του 2005 τα ζούμε σήμερα, ας πούμε, βλέπετε το κοινοπρακτικό. Αλλά προσέξτε. Δεν θα διαγράψουμε αυτό το παρελθόν. Δεν είπα να το διαγράψουμε. Η πόλη του Λουτρακίου, για παράδειγμα. Όχι, δεν είπα να το διαγράψουμε. Για τον πρώτο σύνολο. Σωστό, έχετε δίκιο εσείς. Έχετε δίκιο. Δεν είπα να το διαγράψουμε. Μην με παρεξηγείτε. Ενώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την ανάλυση μας, την πολιτική μας αντιπαράθεση, στο αύριο. Όχι στο χθες. Τι έκανε ο τάδε τότε και τι έκανε. Ξέρετε πόσα μπορώ να σας πω. Πόσα λάθη έγιναν. Να κάνω αυτή την εύκολη κριτική. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορώ να πω. Δηλαδή, θα σας πω ένα στοιχείο. Το κοινοπρακτικό ήταν σωστό, κύριε Αντωνίου. Να αρχίσουμε να καταλογίζουμε ευθύνες για αυτούς που το έκαναν. Θα βοηθούσε. Γιατί τώρα αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Δηλαδή, καταλάβατε, θα σας πω. Α, εσείς να αρχίσουμε να συζητάμε και εγώ να αρχίσω να σας λέω με στοιχεία συγκεκριμένα πόσες αβελτηρίες, πόσα λάθη είχε το κοινοπρακτικό. Θα μου πείτε τι έγινε, τι αυτό, που πιεσμένος χρόνος, εγώ θα μου πείτε εσείς τα δικά σας και εγώ θα σας πω τα δικά μου και τελικά θα αποδειχθεί ότι ήταν ένα κοινοπρακτικό του ποδαριού που παρήγαγε προβλήματα πολύ περισσότερα από όσα έλυσε. Και μέσω μακροπρόθεσμα ήταν εκ προημίου δεδομένου ότι θα δημιουργήσει προβλήματα γιατί όπως και θα δημιουργήσει. Προσέξτε όμως. Αυτή την κουβέντα δεν θα κάνουμε. Ή να συζητήσουμε για το αύριο. Για το αύριο βεβαίως προσέξτε όμως κάτι σημαντικό. Ότι επειδή παρακολουθείτε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια, είστε εκεί παρόν, είδατε ότι μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια δεν υπήρξε πολλές φορές διαφωνία. Ελάχιστες φορές υπήρξε διαφωνία για το παρελθόν. Κάτι που όμως μας έφερε στο χείλο του γκρεμού χωρίς να μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον. Όχι, δεν συμφωνήσω μαζί σας. Υπήρξε πάρα πολλές φορές κουβέντα για το παρελθόν, μόνο που ήταν στήρα. Καμιά φορά. Όσοι μελετούν την ιστορία, κύριε Αντωνίου, την ιστορία τη μελετούν για δύο λόγους. Ή για προσωπικούς ή για να παράξουν αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν τον οδηγό του μέλλοντος. Όταν αυτό δεν γίνεται, όταν δηλαδή δεν παράγουμε αποτέλεσμα για το μέλλον, δεν λέμε, δεν θεωρούμε ως δεδικασμένο τι έγινε τότε για να προστατευτούμε για το αύριο. Όταν αυτό το ξεχνάμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο λάθος, ή όταν δεν συζητάμε καθόλου παρά μόνο για προσωπική ανέλυξη. Και τίποτα παραπάνω. Τότε βεβαίως έχουμε προβλήματα. Κύριε Αντωνίου, ας πούμε, σας πω μια αντίφαση κορυφαία. Κάποιοι λένε ότι το κοινοπρακτικό που έχουμε είναι μια χαρά. Ήδη αναγνωρίζω σε άλλη κουβέντα ότι δεν διασφαλίζει το Δήμα γιατί δεν έχει καμία, ξέρω εγώ, εγκυτική επιστολή τραπέζης για κάτι που μπορεί να γίνει. Μιλάτε για κάποιους συγκεκριμένους. Ναι, κάποιοι που λένε ότι μια χαρά είναι το κοινοπρακτικό γιατί να τα αλλάξουν. Μάλιστα. Όταν τους πεις λοιπόν παρακάτω. Όχι, οτιδήποτε, είναι η γνώμη, δεν έχει σημασία. Γιατί πρέπει να είναι υποψήφια για να συζητάμε, όχι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με αυτόν που μιλάς, καμιά φορά, εύκολα οδηγείται ο ίδιος άνθρωπος σε αδιέξοδο. Διότι η λογική τι λέει, ότι θα έπρεπε να διασφαλίσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, όσο το δυνατόν καλύτερα, τα συμφέροντα του Δήμου. Αυτό πρέπει να είναι οδηγός για το μέλλον. Πρέπει να είναι πηξίδα για το μέλλον. Πρέπει να είναι στόχος να διασφαλίσουμε ώστε να μην τα συμφέροντα του, ώστε να μην συμβεί αυτό που συνέβη στο παρελθόν. Αυτό που βιώνουμε σήμερα. Έτσι. Ωραία. Και πάμε λίγο και στο ψηφοδέλτιο και να κλείσουμε έτσι. Θα συνεργαστείτε εσείς με τον κύριο Ράτη, τον κύριο Αγίστροδόρου. Όλοι στο ψηφοδέλτιό σας, η κυρία Πρωτοπαπά. Βεβαίως. Με άλλους φίλους. Θα πούν και άλλα ονόματα στο ψηφοδέλτιο. Εννοείται. Ο κύριος Κακαβάς θα είναι μαζί σας. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλιστα, και λέω για να δούμε. Μήπως έχετε κάποιες δυνατές μεταγραφές. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη την εμπειρία. Είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι. Που αμήνυσαν με τον κύριο Κακαβά. Θα έρθει. Συγχωρείτε. Θα έρθει η στιγμή που θα ανακοινωθούν και άλλοι φίλοι. Εγώ. Γίνεται μια ζήμωση μέχρι τις 28 δηλαδή, ακόμα δεν έχει. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει έτσι, τη στιγμή που ο ίδιος θα επιλέξει. Φοβάστε αυτό που έγινε με τον κύριο Λούκα, δηλαδή. Ανακοίνωσε ο κύριος Πάου τον κύριο Λούκα και ο κύριος Λούκας. Να λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν ήταν μαζί με τον κύριο Πάου. Φοβάστε κάτι τέτοιο, γι' αυτό θέλετε πρώτα να ρωτήσετε. Όχι, κύριε Λούκα, δεν το φοβάμαι καθόλου. Όσοι αντιλαμβάνονται αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα που πρέπει να δημιουργηθεί, όσοι κατανοούν τις προθέσεις μας, όσοι αντιλαμβάνονται ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί να πετύχει και ανάποδα όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε, νομίζω ότι θα συμπαραταχθεί μαζί μας. Αυτή η συμπαράταξη σημαίνει πολλά για μένα. Σας είπα, η αρχή για τη δημιουργία αυτού του πλειοψηφικού ρεύματος έχει γίνει.
Τώρα μένει να μεγαλώσει, να συνεχιστεί και κάποια στιγμή να αναλάβει τις τύχες αυτού του Δήμου. Μάλιστα. Πάντως, για να κλείσουμε έτσι, δεν σας κρύβω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η συνεργασία. Είχατε το δικό σας πρόγραμμα, είχε το δικό του πρόγραμμα ο κ. Γιώνης. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Σχεδόν ένα μήνα πριν από τις εκλογές, βγαίνοντας σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Και θα είμαστε κοντά σας και ραδιοφωνικά και μέσω του TV και στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε σήμερα. Να πω κάποια πράγματα. Ξέρω ότι καμιά φορά το νέο είναι λίγο. Θέλει λίγο χρόνο να αναλυθεί και πολλές φορές αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει. Όμως νομίζω ότι η συμβολή σας είναι σημαντική γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε, να εξηγήσουμε τους στόχους και θέλετε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα προβλήματα. Έχουμε κάτι να πούμε, κυρία Τονή, όταν οι άλλοι δεν έχουν. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε κάτι να πούμε. Έχουμε κάτι να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μπορεί να μην αρέσει αυτό. Μου κάνει αλγινή εντύπωση. Το γεγονός ότι κάποιοι, μέσω των blogs κλπ, υβρίζουν αυτό προσωπικά κτλ. Εντάξει, το κατανοώ. Είναι και ένας φόβος αυτό. Το κατανοώ. Όμως έχει σημασία. Προσωπικά θα μου έκανε καλό να ακούσω πολιτική αντιπαράθεση. Πού διαφωνούν πολιτικά. Πού είναι αυτό το εγχείρημα που πάνε να κάνουμε κακό. Γιατί είναι κακό. Γιατί κάνουμε λάθος. Για να μπορέσω και εγώ να τοποθετηθώ, να εξηγήσω γιατί κάνουμε σωστά. Ξέρετε, το 2014 δεν αντέχει, κύριε Αντωνίου, αυτή τη στήρα αντιπαράθεση. Δεν αντέχει την εύκολη κριτική. Θέλει ουσία. Θέλει, πώς να το πω, στοιχεία. Που τα παραθέτεις και ο άλλος αποφασίζει. Αν θες να συμπλέεις με την εποχή σου, δεν μπορεί να λες γενικόλογα όχι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ανοιχτό είναι πάντα το βήμα για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε οτιδήποτε ξεχάσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας.